Κυρίες και κύριοι, όπως ήδη προανήγγειλα, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον πιο πολύ ταξιδεμένο άνθρωπο στον κόσμο. Την φήμη του βέβαια προηγείται, γιατί έκανε πολύ καλή εισαγωγή για αυτή την είσοδο στην εκπομπή ο προηγούμενος καλεσμένος μου, ο Δημήτρης Βασιλιάδης. Πάμε να βρούμε τον κύριο Μπάμπη Μπίζα, που μου κάνει την τιμή να είναι μαζί μου σήμερα. Κύριε Μπίζα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε σήμερα. Καλησπέρα. Εγώ χαίρομαι που μετά από 40 χρόνια είδα ξανά τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Ναι, και μίλησε και λέει ότι ήσασταν, σπουδάσατε εδώ. Εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά, τα είπαμε στον αέρα. Μεγάλωσαμε μαζί τροποντινά, βέβαια ήμουν μεγαλύτερός του, αλλά παρόλα αυτά έγινα άτυπο μέλος της οικογένειας, δηλαδή με τον πατέρα, τη μητέρα του, την αδερφή του, την Αντιγόνη. Άρα έχετε και μνήμες από Θεσσαλονίκη, κύριε Μπίζα. Έχεις πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, γιατί έκανα και θέατρο στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και βαλκανικές γλώσσες στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ναι. Τώρα, κύριε Μπίζα, εσείς είστε ένας πολίτης του κόσμου, θα έλεγε κάποιος, με τρομερές εμπειρίες, μια αξιοζήλευτη γνώση λαών, φυλών, χωρών, πόλεων, κρατών κλπ. Και αναρωτιόμουν, με παιδέψατε είναι αλήθεια σε εισαγωγικά, γιατί αναρωτιόμουν τι να πρωτορωτήσω σε έναν άνθρωπο που έχει ταξιδέψει τόσο πολύ. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, δώστε μας κάποια στοιχεία. Πότε ξεκίνησε αυτή η ανάγκη και πότε ξεκινήσατε έτσι να ταξιδεύετε μεθοδικά, να το πω έτσι. Ξεκίνησα όταν ήμουν στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γιατί, όπως σας είπα, σπούδαζα θέατρο εκεί και βαλκανικές γλώσσες και ρωσικά και ήταν κοντά στα σύνορα. Οπότε, πολύ γρήγορα, όταν έβγαλα το πρώτο μου διαβατήριο, άρχισα να πηγαίνω στις κοντινές χώρες. Αυτό ήταν μια πρόβα generale, για να πω την αλήθεια. Όταν τελείωσα το Πανεπιστήμιο, γιατί εκτός από αυτά τα δύο που σας είπα, ήμουν ταυτόχρονα και στην Πάντιο στην Αθήνα. Και ανεβοκατέβαινα, έδινα μαθήματα, δεν ήταν υποχρεωτικές οι παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Όταν τελείωσα και αυτό και τελείωσα και το στρατό, τέθηκε θέμα επαγγελματικής ενασχόλησης. Και δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτε άλλο εκτός από το να μου επιτρέπει να ταξιδεύω. Είχα κάνει ταξίδια πέραν από τα κοντινά που σας ανέφερα, μέχρι που να πάρω το πτυχίο, είχα πάει στην Ινδία, στο Μπαγκλαντές, στην Γκεϊλάνη, ο δικός με το στόπ. Mm-hmm. Και μετά βρέθηκα στην Αμερική. Και ένιωσα ότι εάν δεν κάνω κάτι που να μου επιτρέπει να ταξιδεύω, δεν θα ήμουν ευχαριστημένος. Ο πατέρας μου ήθελε να με βάλει στην Αγροτική Τράπεζα, ήταν κλασικό. Εκεί που ήταν αυτός, ήθελε να με βάλει στη θέση του. Εν πάση περιπτώσει, για να κάνω τα πράγματα πιο σύντομα, κατέβηκα από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και άρχισα να εργάζομαι σαν συνοδός ελληνικών γκρουπ στο εξωτερικό. Και αυτή ήταν η πρώτη μου ενασχόληση επαγγελματική. Σαν ξεναγός, δηλαδή, για να καταλάβω. Ξεναγός. Το ξεναγός είναι όταν είσαι μέσα στην Ελλάδα ξεναγής, αυτό είναι ξεναγός. Όταν συνοδεύεις τα γκρουπ στο εξωτερικό, είσαι αρχηγός γκρουπ ή συνοδός γκρουπ, όποια από τους από δύο, την ενδοσκόπηση δύο ώρες θέλετε. Από την ενδοσκόπηση που κατάλαβα από συνεντεύξεις σας που διάβασα ότι κάνετε, τελικά ποια είναι αυτή η ανάγκη που έχετε, που χρειάζεται συνεχώς νέες εμπειρίες, χρειάζεται τροφοδότηση και δεν είστε από εκείνες που λένε να αράξω. Κάποιος πρέπει να αποφανθεί για μένα γι' αυτό, δεν γνωρίζω. Εμένα είναι εσωτερική ανάγκη, να mm-hmm. το πω έτσι. Ναι. Δεν το έκανα ούτε για βιοπορισμό ιδιαίτερα, αλλά γενικώς μου άρεσε όλη αυτή η κατάσταση, η διαρκής κίνηση στο χώρο, η ανακάλυψη μιας νέων ανθρώπων, φυλών, χωρών, ζώων. Ό,τι διαβάζεις σε ένα βιβλίο, είμαι αυτοπαρακινούμενο άτομο και γι' αυτό πιστεύω ότι βρέθηκα σε αυτό το χώρο. Στο γραφείο που πρωτοδούλεψα, ήμασταν 150 άτομα. Πιστέψτε το ή όχι, 4 ταξιδεύαμε. Ναι. Ενώ είχαν όλες τις ίδιες δυνατότητες. Που σημαίνει λοιπόν ότι κάποιοι θέλαμε να πάμε τα πράγματα πιο μακριά. Ναι. Κύριε Μπίζα, πόσες χώρες επισκεφθήκατε, 195? Το 2004 τελείωσα και τις 195 χώρες. Mm-hmm. Από το 2004 και μετά λοιπόν, δεν περιορίζομαι, ξαναπηγαίνω στις χώρες. Μπορώ να σας πω τα καλύτερα ταξίδια τα έχω κάνει μετά το 2004. Μέχρι το 2004 ταξίδευα για να δω όλες τις χώρες και να καταλήξω σε κάτι. Τώρα πια ταξιδεύω γιατί θέλω να εμβαθύνω. Όταν είπατε λοιπόν ότι πάω στη Ρωσία, που νομίζετε πάω στη Μόσχα και στην Πετρόπολη, όχι. Αυτό θα σκεφτόταν ένας νους συμβατικός, αλλά ναι, εσείς πάτε. Εγώ πηγαίνω στην Αρκτική Ρωσία
να μείνω μαζί με τους νομάδες νένετς, που πιθανόν ο ακροατής, ο θεατής να μην τους ακούει, αν τους έχει ξανακούσει. Είναι οι τελευταίοι νομάδες του πλανήτη, όχι ότι δεν υπάρχουν κι άλλοι, και οι Σαρακατσάνοι δικοί μας νομάδες είναι κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτοί είναι νομάδες. Διανύουν 800 χιλιόμετρα από εκεί που μένουν το καλοκαίρι, το χειμώνα, συγγνώμη, για να πάνε στα βοσκοτόπια του βορρά, 800 χιλιόμετρα, και 800 να γυρίσουν. Αυτή είναι η τελευταία ομάδα στον κόσμο. Θα μείνω μαζί τους, εκεί θα είμαι στη σκηνή τους, μισή-μισή σκηνή, μισή οικογένεια με τα μωρά και τα παιδιά, και θα είναι μισή εμείς. Οπότε λοιπόν πηγαίνω για τέτοιου είδους πια ταξίδια. Είναι, θα έλεγα, η πέμπτη γενεά των ταξιδιών. Αυτή η γενεά ταξιδιών και ταξιδιωτών κατ' επέκταση, δεν ψάχνει πλέον ένα μουσείο, ένα καθεδρικό ναό ή ένα παλάτι. Ψάχνει να γνωρίσει τον κόσμο εκ των έσω. Υπάρχει ένας αγγλικός όρος που λέγεται total immersion, δηλαδή συνολική ταυτοποίηση, δηλαδή ενσωμάτωση. Αυτό το πράγμα κάνω. Ναι. Κύριε Μπίζα, θέλω να ρωτήσω, με ποιο λαό, με ποιους ανθρώπους νιώσατε ότι έχετε, ότι έχουμε ως Έλληνες πιο πολλά κοινά, αισθανθήκατε μια οικειότητα, να το πω έτσι? Α, θα σας πω, είναι εύκολο και δεν θα παραξενευτείτε. Ο λαός ο οποίος είναι κοντύτερα σε εμάς δεν είναι οι Ιταλοί που λέμε όλοι ουνα φάτσα ουνα ράτσα, οι Αρμένοι είναι. Οι Αρμένοι είναι σαν εμάς, γκρινιάριδες, τα θέλουμε όλα έτοιμα από την κυβέρνηση, για όλα αυτά η κυβέρνηση, και δεν κάνουν και αυτοί ποτέ όσα πρέπει να κάνουν. Είναι όμως λαός που δουλεύει σκληρά, είναι λαός που αγαπάει την πατρίδα του κτλ. Αν δηλαδή δεν το έχετε ξανακούσει ή δεν είναι μια θεωρία που δεν την έχει πει άλλο, σας βεβαιώ ότι από την εμπειρία μου, ο πιο αδελφικός λαός από πλευράς ιδιοσυγκρασίας μιλώντας είναι η Αρμένοι. Μάλιστα. Τώρα, όλοι θέλουμε να πάρουμε κάτι από το καταστάλαγμα της γνώσης και των εμπειριών σας. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας εν είδη αποφθεγμάτων? Δηλαδή, διαφέρουμε πολύ οι άνθρωποι, φοβόμαστε τα ίδια πράγματα, με την εποχή μας, με την επαφή μας με ανθρώπους διαφορετικών φυλών, θρησκειών, πολιτισμών, τελικά καταλήξατε εσείς με την επαφή που είχατε σε σχέση με τη ζωή, το θάνατο, το Θεό, σε κάποια συμπεράσματα? Καταρχάς, συγχαρητήρια, γιατί είναι από τις σπάνιες φορές που μου γίνονται τέτοιες ερωτήσεις αυτού του βεληνικούς. Συνήθως οι ερωτήσεις είναι πιο εξωτερικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Και σημαίνει πραγματικά, και σας απασχολεί και εσάς μάλλον αυτό, γι' αυτό το ρωτάτε. Λοιπόν, η απάντηση είναι εύκολη, ναι. Οι άνθρωποι λίγο πολύ είμαστε ίδιοι. Αφήνω και ένα λίγο στη μέση, γιατί όλοι έχουμε έγνοια για τη ζωή, για το θάνατο, για τα πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν λείπει από καμία κοινωνία. Συνεπώς, μερικά πράγματα όντως πάνε με βάση το ένστικτο και ό,τι ανάγκες έχει να ικανοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό που μαθαίναμε στο σχολείο, τα ένστικτα της επιβίωσης, το ένστικτο της αναπαραγωγής, της στέγης, της τροφής, της συντήρησης, όλα αυτά υπάρχουν σε όλους τους λαούς. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι οι καλύτεροι λαοί δεν είναι οι ευρωπαϊκοί σε αυτή την άποψη. Έχουν εκφυλιστεί οι ευρωπαϊκοί λαοί, και οι αμερικανικοί και οι αυστραλιανοί. Οι καλύτεροι λαοί για επιβίωση, που νιώθουν άνετα σε ένα δυσμενές περιβάλλον, είναι σήμερα οι Γιανομάμι στη ζούγκλα της Βενεζουέλας. Δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Οι λαοί, οι Τουρκάνα στη βόρεια Κένια. Είναι πιο ανθεκτικοί δηλαδή. Είναι πιο προσαρμολεδοί. Προσαρμόζονται. Αυτό το πράγμα λοιπόν τους δίνει ένα τρομερό πλεονέκτημα σε εμάς που τα θέλουμε όλα τέλεια. Mm-hmm. Δηλαδή που θέλουμε και τούτο και τα κουνούπια μας τσιμπάνε. Αυτοί δεν χαμπαριάζουν τίποτε. Ζουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον με βάση τα δικά μας κριτήρια. Δεν θα το αντάλλασαν με τίποτε όμως. Και εκεί πέρα πραγματικά νιώθεις πόσο τελικά μέτριοι είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι, οι αναπτυγμένοι οι Ευρωπαίοι. Εμείς εκεί θα πεθάνουμε, ενώ αυτοί θα ζήσουν. Από αυτά τα ταξίδια σας αναθεωρήσατε κάποια πράγματα που πιστεύατε? Ανέφερα το Θεό, ανέφερα τις θρησκείες, ανέφερα τη ζωή. Από αυτά που πιστεύατε νέος και μετά από τόσα ταξίδια, να πείτε τελικά αναθεωρώ, δεν ήταν έτσι? Σχεδόν έχει γίνει
σταδιακά αυτό μέσα μου, χωρίς να μπορώ να πω ότι ναι, την τάδε μέρα άλλαξα. Γεγονός είναι πάντως ότι κατέληξα σε 2-3 συμπεράσματα, τα οποία και μοιράζομαι μαζί σας. Πρώτον, ότι αυτός ο πλανήτης δεν πλάστηκε για μας. Πλάστηκε για όλους μας. Που σημαίνει λαμβάνουμε όλους υπόψη. Δεύτερο, ότι όταν ταξιδεύουμε αφήνουμε το παστίτσιο της μαμάς μας πίσω και τρώμε ό,τι τρώνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, θα το ξαναβρούμε και το παστίτσιο και τα γεμιστά και όλα τα καλά. Ούτε παίρνουμε όλο το σπίτι μαζί μας για να ταξιδέψουμε. Λίγα πράγματα χρειαζόμαστε. Γύρω από τον Θεό και τις μεταφυσικές αναζητήσεις, ναι. Νομίζω πως οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη. Μπορεί να μην είναι τόσο εξελιγμένες οι θρησκείες από πλευράς δογμάτων, διατυπώσεων κτλ. Γιατί έχει να κάνει και το με ποιους λαούς μιλάς. Πάντως, οι πιο προηγμένοι λαοί έχουν μέσα οπωσδήποτε το στοιχείο του θεϊκού. Δηλαδή, εγώ θεωρώ τους Ιάπωνες ότι είναι, ας πούμε, η κορυφαία μορφή ανάπτυξης. Το πόσο σεβασμό έχουν προς το θείο ή αυτό που λατρεύουν οι Ιάπωνες, το συντοϊσμό, σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ότι όλοι αυτοί οι βερμπαλισμοί, «Α, δεν υπάρχει Θεός», «Α, οι παπάδες», «Α, τούτο», στην Ιαπωνία δεν θα είχαν καμιά αξία. Οι Ιάπωνες, όσο πιο ψηλά είναι σε επίπεδο ζωής και ποιότητα ζωής, τόσο πιο κοντά στο θείο είναι και νοιάζονται ακριβώς για αυτό που στο υπάρχει. Στο Θιβέτ πήγατε, το επισκεφθήκατε? Ποιο? Το Θιβέτ. Πολλές φορές. Πολλές φορές, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχουν μέρη πια που να έχω πάει απλώς μία. Το δεν μπορεί να έχω πάει και 8-10 φορές, δηλαδή και σε διάφορα μήκη και πλάτη. Ερώτηση τηλεθεατή. Όπου πήγατε γνώριζαν την Ελλάδα? Στην Ασία, να σας πω. Θα σας τα πω, να απαντήσω ανάποδα. Υπάρχουν μέρη που δεν τη γνωρίζουν την Ελλάδα, όντως. Υπάρχουν μέρη που μόλις πεις τη λέξη γκρ, δηλαδή Γκρίση και Γκρέτσια κτλ., έχουν καταλάβει από πού είσαι. Έχουμε βαρύ όνομα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Μπορεί στο Θιβέτ να μην είναι αυτό. Στο Θιβέτ, εντάξει, δεν μας ξέρουν, γιατί δεν περάσανε ποτέ από τα ιστορικά κανάλια και τις συνοχές μαζί μας. Αλλά πείτε λοιπόν στον θεατή που μας παρακολουθεί ότι αν πας στην Λατινική Ήπειρο, Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο, από το Μεξικό μέχρι και τη γη του Πυρό στην Αργεντινή, με το που θα πεις Έλληνας, οι πόρτες ανοίγουν. Εάν πας στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον μέχρι την Ινδία, να το πω έτσι, οι πόρτες ανοίγουν και σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό και θαυμασμό. Ναι. Γενικά έχουμε μια βαρύτητα περισσότερη από όσο δικαιούμαστε, θα μου επιτρέψετε. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, το ερώτημά μου, κύριε Μπίζα, με βάση αυτό που είπε και ο τηλεθεατής. Ο Σεφέρης έλεγε «Όπου ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Θέλω να ρωτήσω αν πραγματικά αυτό που αισθανόμαστε οι Έλληνες για τη χώρα μας, ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος από πολλές πλευρές, σε σχέση με τα ταξίδια που κάνατε, το πιστοποιεί αυτό η κρίση σας και η γνώση? Είναι τρομερό και αναντικατάστατο. Θα αρχίσω ανάποδα από εκεί που δεν θα το περιμένατε ίσως. Η Ελλάδα έχει ένα απίστευτο κλίμα, το οποίο όλες οι άλλες οι χώρες μας ζηλεύουν ή δεν το ξέρουν, αλλά πάντως εμείς που ταξιδεύουμε λέμε «Ωρε μανάρι μου, να είχαμε το κλίμα της Ελλάδας και εδώ». Mm-hmm. Ήμουν τώρα 45 μέρες λόγω του κορονοϊού, δεν γύρισα στην Ελλάδα επίτηδες, περιμένοντας να κοπάσει το lockdown. Ήμουν Βενεζουέλα, πήγα Κολομβία και μετά κατευθείαν, χωρίς να περάσω από Ελλάδα, πήγα κατευθείαν στην Κένια. Ήσουν κάθε μέρα με τη βεντάλια, ας το πω έτσι, τώρα δεν είχα βεντάλια στην αλήθεια, αλλά θέλω να πω και νερό να πίνεις, να συνέρθεις, να βρέξεις το κεφάλι σου. Πράγματα που δεν τα έχεις στην Ελλάδα. Που σημαίνει το κλίμα είναι το δυνατότερο σημείο. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει ένα δεύτερο τρομερό πράγμα. Έχει τρομερή ποικιλία μέσα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βρίσκεσαι από ωραίες ακτές και παραλίες, σε τρομερά βουνά και έχεις μια ποικιλία στο περιβάλλον που δεν τη βρίσκεις εύκολα σε άλλες χώρες. Τη βρίσκεις να πράξεις και πολλά χιλιόμετρα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μπορώ να πω, οι μεγάλες χώρες σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Η Ελλάδα έχει πολυμορφία. Ποιο είναι το αθλειότερο στοιχείο που έχει η Ελλάδα και είναι να φεύγεις και να πληγώνει το όπου να κοιτάζεις η Ελλάδα να σε πληγώνει? Ποιος το είπε αυτό? Ποιος Σεφέρης. Ο Σεφέρης. Πολύ καλά δεν είπε ο Σεφέρης. Αν ζούσε σήμερα θα είχε αυτοκτονήσει. Η πολεοδομία μας. Δηλαδή τα αστικά μας κέντρα.
χειρότερε πόλει από τι ελληνικέ, μόνο στην Αφρική βρίσκει. Μάλιστα. Τίποτα το ρατσιστικό δεν έχει διατύπωση. Όχι, όχι, υποθέτω πω δεν έχει. Εμεί είχαμε πολύ ωραίε πόλει, τι χαλάσαμε και τι εγκαθίσαμε με αυτά τα τσιμέντα. Και είναι μια αναστρέψιμο. Τι να κάνει, κατεδαφίζω την Ελλάδα και ξαναχτίσει, δεν γίνεται. Ο Έλληνα ω προφίλ, έτσι, ω ποιότητα λαού. Είμαστε πολύ καλό λαό. Μπορεί να πλακωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά αυτό το κάναμε και τον καιρό του Αλκιβιάδη. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε λαϊκισμούς, πρόθυμοι και επιρρεπείς ό,τι μας τάξουν να το πιστέψουμε και να το ψηφίσουμε. Τώρα τα ξέρουμε τώρα. Δεν λέω και πράγματα καινούρια. Διαβάστε τη ιστορία του καιρό του Αλκιβιάδη, ό,τι τους έταζε, τρέχανε από πίσω του. Λοιπόν, αλλά είμαστε καλός λαός. Δηλαδή, ανοιχτόκαρδος, γελάμε. Κλαίμε. Εγώ αγαπάω τους λαούς που κλαίνε. Εγώ είμαι από τους πρώτους που κλαίνε. Δηλαδή, όταν με συγκινήσει ένα πράγμα, δεν κάνω καμία προσπάθεια να κρατήσω τα δάκρυά μου. Ναι. Είμαι ένας κανονικός Έλληνας. Μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να μείνετε κάπου για πιο πολύ μεγάλο διάστημα ή ίσως και για πάντα, εδώ αν ήταν να μείνετε κυρία. Κάπου για πάντα. Να σας πω, οι χώρες που εάν δεν ζούσα στην Ελλάδα είχαν προκύψει δεδομένα να ζήσω. Δεν είναι τίποτε χώρες μυστήριες που θα σας εκπλήξουν. Στη Γερμανία θα ζούσα ευχαρίστως. Mm-hmm. Στη Γερμανία θα ζούσα ευχαρίστως. Γιατί πήγα δύο φορές από ένα μήνα για να κάνω γερμανικά όταν τα χρειαζόμουν και μου άρεσε ο τρόπος ζωής, η ακρίβεια την ώρα που περνάνε τα αυτοκίνητα, το πούλμα την ώρα που λέει, η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα εκτίμησα. Λέω, αχ, εδώ θα μου άρεσε να ζήσω. Τώρα, αν μπω σε λεπτομέρειες άλλες, μπορώ να πω όχι. Άρα, σας αρέσει η τάξη. Ναι, μ' αρέσει η τάξη, ναι. Σας αρέσει η τάξη. Άρα, τα ταξίδια σας είναι προγραμματισμένα με τάξη ή αφήνεστε όχι, και στο απρόοπτο. Έχω ένα στόχο, δηλαδή οπωσδήποτε βάζω κάποιο στόχο, αλλά κάθε αλλαγή καλοδεχούμενη. Αρκεί να σας πω ότι στην Κένια δεν ήταν προγραμματισμένο να πάω μετά την Κολομβία. Το αποφάσισα στις τρεις τελευταίες ημέρες. Διότι όταν. Μου λέει η γυναίκα μου εδώ, μην έρχεσαι, είναι, γίνεται, έχουν κλείσει τα πάντα. Έψαχνα να βρω μια αφορμή και βρήκα έναν τρόπο και άλλαξα τα εισιτήριά μου και βρέθηκα από την Μποκοτά της Κολομβίας στο Ναϊρόμπι της Κένιας. Αυτό το αποφάσισα στις τρεις μέρες μέσα. Θα ρωτούσα, αναφέρατε τη γυναίκα σας, θα ρωτούσα για τον έρωτα στη ζωή σας. Πώς διατηρεί το έρωτας με έναν άνθρωπο που ταξιδεύει συνεχώς ή ταξιδεύετε και με την γυναίκα σας. Είναι ο καλύτερος σύζυγος, τι να σας πω. Δεν χρειάζεται να πλένει και να μαγειρεύει συχνά. Λείπω. Δεν ανακατεύουμε στα πόδια της. Ο καλύτερος σύζυγος είναι. Λίγο σαν καπετάνιος μου κάνει αυτό, κύριε Μπίζα. Ορίστε. Σαν καπετάνιος μου κάνει, καπετάνιοι που φεύγουν ταξίδια. Δηλαδή, τέτοιο σύζυγο θα θέλανε όλες οι γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει, η γυναίκα μου τη λένε Πινελόπη και νομίζω ταιριάζει απόλυτα με τον Οδυσσέα. Οπότε, κάπου εκεί νομίζω ήταν η μοίρα μας να βρεθούμε και να ενωθούμε. Ναι, αυτό πολύ ωραίο που λέτε. Τώρα θέλω να με βοηθήσετε στο εξής. Θα σας δίνω κάποια στοιχεία και θέλω να μου αναφέρετε το μέρος που σας έρχεται πρώτο στο μυαλό από όλα αυτά που έχετε δει και έχετε γνωρίσει. Ξεκινώ. Μοναδικά νερά για κολύμπι. Αρούμπα στην Καραϊβική και Μαλδίβες στην Ασία. Ωραία, αυτά θα τα αναρτήσω για να ξέρω και πού να πάω, όχι τίποτα άλλο. Αν πάτε για κολύμπι, τα καλύτερα νερά. Άγρια φύση. Βενεζουέλα. Καλοί άνθρωποι. Γεωργία. Ωραίες γυναίκες. Σομαλία. Οι Σομαλές είναι τόσο ωραίες γυναίκες. Η Ναόμι Κάμπελ τι είναι. Θα περίμενα Ιταλία τίποτα προς τα εκεί, αλλά όχι έτσι. Όχι, ναι. Όχι, και εγώ μπορώ να σας τις ταξινομήσω. Και αν δεν θέλετε να είναι από την Αφρικανική Ήπειρο, γιατί. Όχι, εκεί όχι, δεν έχουμε θέματα. Εντάξει. Η σύγκριση. Ναι. Όχι, θέμα. Εκεί έχουν κάτι κορμιά που είναι από τη φύση τους φοβερά, κύριε Μπίζα. Τώρα τι να λέμε. Τρομερά κορμιά τώρα στιγμόμαστε. Φιλοσοφημένοι άνθρωποι. Ορίστε. Φιλοσοφημένοι άνθρωποι. Ρώσοι. Η χαρά του παιδιού. Αυτό ίσως δεν το καταλαβαίνω. Θέλετε να με βοηθήσετε λίγο. Ένα παιδί που θα χαιρόταν πάρα πολύ αν πήγαινε. Προφανώς κάπου έχει ζώα, δεν ξέρω τι μου έρχεται έτσι στο μυαλό. Ναι, αν είναι αυτή η έννοια της ερώτησης, ναι. Στην γένεια. Στην γένεια, έτσι. Ναι. Το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα. Στον Παλί. Ναι. Κάποιος πολύ ερωτευμένος πού να πάει με το τέρι του. Στην Τετιαρόα, στην Πολυνησία. Τετιαρόα, το νησί του Μάρλον Μπράντο.
Τέτοια ροά στην Πολυνησία. Έχετε... Δεν φτάνουν όλα, έχετε και εξαιρετική. Το πρώτο είχε γυρίσει την Ανταρσία του Μπάουντι και παντρεύτηκε την Ταρίτα, μια Πολυνήσια, που ήταν η συμπροταγωνίστριά του στο έργο «Η Ανταρσία του Μπάουντι». Αυτός λοιπόν έμεινε 8 μήνες για να τελειώσουν τα γυρίσματα. Την παντρεύτηκε την Ταρίτα στο τέλος. Και αυτή, επειδή κατάγονταν και από μια βασιλική οικογένεια που δεν βασίλευε πλέον, αγόρασε το νησί της βασιλικής οικογένειας που λέγεται Τετιαρόα. Mm-hmm. Και ο γιος του Μάρλον Μπράντο το έδωσε σε μια εταιρεία αναπτυξιακή και έκανε ένα τρομερό ξενοδοχείο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε ξενοδοχεία, είναι μια άλλη διάσταση. Να μην σας λέω πολλά, μπείτε και χτυπήστε Τετιαρόα στο ίντερνετ και θα βρείτε. Κύριε Μπίζα, διαλέξεις κάνετε ή και διαδικτυακά? Έκανα αρκετές διαλέξεις τα προηγούμενα χρόνια σε συλλόγους και σε σχολεία εδώ στην Αθήνα και θα έχω πάλι αυτή τη βδομάδα 2 εξ αποστάσεως. Με έχουν καλέσει όμως τη Ρωσία 2 φορές και μίλησα. Μία φορά μίλησε για τη Ρωσία που μάλιστα με εξέπληξε. Λέω, εγώ ένας ξένος να μιλήσω σε Ρώσους για τη Ρωσία, μου λέει από το 19ο αιώνα δεν έχει ξαναυπάρξει κανένας άλλος άνθρωπος που να έχει πάει όλα αυτά τα μέρη που έχετε πάει εσείς, ένας άνθρωπος. Ποιος ήταν ο προηγούμενος? Ο Κωνσταντίν Σιμεώνοβιτς Τιανσάνσκι, ο οποίος έγραψε και ένα βιβλίο, 19 τόμων βεβαίως. Έκτοτε κανείς άλλος δεν πήγε σε όλο το εύρος της χώρας. Οπότε λοιπόν με καλέσανε τον Οκτώβριο του 18, μίλησα και πραγματικά ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Με κάλεσαν στην κεντρική αίθουσα της Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Είστε συγγραφέας ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, διαβάζω. Τρία βιβλία έχω γράψει. Τρία βιβλία, ναι. Και επίσης οργανώνετε ειδικά ταξίδια. Αυτό τι είναι, σε συνεργασία με κάποιο πρακτορείο? Επειδή όλα αυτά τα χρόνια ήμουν σε οργανωμένο τουριστικό γραφείο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή σταμάτησα να δουλεύω μόνιμα και είμαι πλέον συνεργάτης. Όμως πολλοί πελάτες, πολλοί φίλοι πλέον, πιο πολλοί φίλοι παρά πελάτες, εξακολουθούν να προτιμούν εμένα σαν αρχηγό του, σαν συνοδό του. Ποιος δεν θα σας ήθελε σε ένα ταξίδι να πάει μαζί σας? Είμαι λίγο αυστηρός σαν αρχηγός, μερικοί δεν με θέλουν, γιατί δεν ρωτάω αν κινήθηκαν καλά και αν τους άρεσε το φαγητό. Αυτά δεν τα ρωτάω. Ναι. Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι που είναι αυτό που λέμε αυτάρκης, θέλουν εμένα διότι πραγματικά έχω ένα πνεύμα αναζήτησης, εξερεύνησης και τους αρέσει και έρχονται. 4-5 φορές το χρόνο, ίσως και λιγότερες, τώρα έχω από πέρυσι να κάνω λόγω της πανδημίας, συνοδεύω μερικά τέτοια γκρουπ φίλων και παλαιών πελατών και κάνουμε λίγο ιδιαίτερα ταξίδια. Δηλαδή έκανα την Αλγερία, μετά έκανα την Κολομβία και την Εκουαδόρ, πολιτισμοί, τον προκολομβιανή πολιτισμή του βόρειου τμήματος της Νότιας Αμερικής. Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε το ίδιο για το Περού, μας έπιασε η πανδημία, πήγαν όλα χάλια. Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε τις φυλές της Νότιας Αγγόλας, δεν βελτιώθηκαν. Προτάσεις οι φίλοι σας ζητάνε, τι εννοώ, βλέπετε μένα, με ακούτε, ίσως συνομιλούμε κάποια ώρα και λέτε δηλαδή, θα σου τέριαζε αυτό το ταξίδι εσένα? Μίλησα προχθές με έναν τέτοιο φίλο και συνταξιδιώτη, έτσι τους θεωρώ συνταξιδιώτες, και μου είπε μόλις φτιάξει η κατάσταση να πάμε στην Παπούα Νέα Γουινέα. Και είπα βεβαίως, στην Παπούα Νέα Γουινέα θα πάμε, νησά Σολομόντος, Νέες Ευρύδες, Βανουάτου, Νέα Καλλιδονία. Έχουν καιρό να γίνουν αυτά τα ταξίδια λόγω της πανδημίας. Όλα έχουν καιρό να γίνουν. Κάτι κάναμε λίγο το καλοκαίρι ευρωπαϊκά. Οπότε ναι, λένε τις ιδέες τους και όπου υπάρχει μία συσπήρωση την προωθούμε. Τηλεθεατής ρωτάει πώς βιοπορίζεστε, γιατί είναι μεγάλη πολυτέλεια. Λέει μπράβο στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να έχεις χρήματα. Όχι. Να έχουν χρήματα αυτοί που θα έρθουν τα ταξίδια. Εμένα με στέλνει το γραφείο. Δεν έχω Δεν είναι δικά σας τα χρήματα που δαπανάτε για κάθε πηγαίνω, ταξίδι? Όταν πηγαίνω, συνοδεύω τα γκρουπ στο εξωτερικό, τα καλύπτει τα έξοδα το γραφείο που συνεργάζομαι, mm-hmm. διοργανωτής ας το πούμε. Εγώ είμαι απλώς ο αρχηγός. Όταν πηγαίνω ατομικό ταξίδι, ναι, το καλύπτω εγώ, αλλά να σας πω τώρα την αλήθεια, αυτή τη φορά στις φυλές των Νένετ στην Ρωσία, με κάλεσε η Ρωσική Γεωγραφική Εταιρεία. Εντάξει, θα πληρώσω 200 ευρώ στην Αιτζία να πάω και να έρθω στη Μόσχα, αλλά τα υπόλοιπα τα καλύπτω. Κύριε Μπίζα, πόσες γλώσσες μιλάτε, γιατί διαναφέρετε τα ρώσικα, τα γερμανικά? Θα σας πω, έμαθα πιο πολλές από όσες μιλάω και θα σας πω τι εννοώ με αυτό.
Εγώ έμαθα 6 γλώσσες, συν τα ελληνικά, 7, αλλά τελικώς ούτε τα βουλγαρικά μιλάω πλέον, με την έννοια ότι έχω να τα χρησιμοποιήσω 30 χρόνια. Mm-hmm. Ενώ ήταν η γλώσσα που τη μιλούσα σαν μητρική. Δηλαδή, όταν πήγαινα στη Βουλγαρία, αργούσαν να καταλάβουν ότι δεν είμαι Βούλγαρος. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι όταν ξέκοψα από τη Θεσσαλονίκη και άρχισα να ασχολούμαι στην Αθήνα, δεν ξαναπήγα Βουλγαρία. Και ούτε η Βουλγαρία ήταν μέσα στις προτιμήσεις των Αθηναίων. Του τέλος πάντων τη νοτιότερη Ελλάδα. Μην κοιτάζετε στη Θεσσαλονίκη που πηγαίνανε εύκολα σε αυτήν την. Κατανοητό, ναι. Οπότε ξέκοψα. Στενοχωρεί, γιατί μίλαγα πολύ καλά βουλγαρικά. Η καλύτερη γλώσσα που μίλαγα. Και έχετε και εξαιρετική μνήμη, βλέπω επίσης. Ορίστε. Εξαιρετική μνήμη έχετε. Θυμάστε ονόματα, έτσι, απίστευτο. Κύριε Μπίζα, κλείνοντας, επειδή δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τόσα και έχει δει τόσα πολλά, δεν χάνει τον ενθουσιασμό του, ή υπάρχουν ακόμη πράγματα που σας ενθουσιάζουν, μπορεί να δείτε σε ένα μέρος του κόσμου και να ενθουσιαστείτε? Πρέπει να είναι η 126η φορά που πηγαίνω στη Ρωσία. Λέω τώρα έναν αριθμό τυχαία για να. Πιο πολύ για έμφαση, δεν είναι βέβαια το έχω μετρήσει. Για να πηγαίνω λοιπόν στους Νένετς σημαίνει πάντα κάτι υπάρχει. Στο σημείο που θα πάω, στο Σαλεχάρντ, το οποίο θα το βρείτε στο χάρτη, τους Νένετς δεν θα τους βρείτε, έχω πάει 4 φορές. Το Σαλεχάρντ δεν είναι πολύ ενδιαφέρον, ομολογουμένως, είναι καινούργια. Πολύ τώρα παίρνει επάνω, επειδή είναι τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια στην περιοχή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, για να πηγαίνω ξανά, πάντα κάτι βρίσκω. Δηλαδή η λίστα μου αντί να μικραίνει μεγαλώνει. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Αλλά πάντως μεγαλώνει. Είναι ενθαρρυντικό, θέλω να πω για όλους εμάς. Κύριε Μπίζα, και τελευταία ερώτηση. Είδα ότι είστε άνθρωπος του μυαλού και της καρδιάς, των συναισθημάτων, της εμπειρίας, της γνώσης, της αναζήτησης. Ενθύμια φέρνετε από τα μέρη που πηγαίνετε, έστω κάτι υλικό? Έφερνα με πολύ ενθουσιασμό, μετά κατάλαβα ότι το σπίτι δεν χωράει. Βλέπετε και λίγο πίσω πόσο να χωρέσει πια. Βιβλία θα έχεις, σουβενίρ θα έχεις. Αναγκάστηκα μετά να τα περιορίσω, να τα μικρύνω. Παλιά έφερα κάτι αγάλματα φυσικού μεγέθους, ας πούμε, όσο ένας άνθρωπος. Μετά αυτά μικρή, στο τέλο φέρνω ένα μπιμπελουδάκι τόσο δά, ας πούμε, για να λέω το θυμάμαι, ή τίποτα, μια φωτογραφία. Δεν προσπαθώ να μην φέρω. Δεν χωράει το σπίτι. Δεν ζω στις Βερσαλίες, σε ένα διαμέρισμα στο Χαλάνδρι. Πάντως θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό μουσείο από έναν άνθρωπο που έχει ταξιδέψει τόσο πολύ, αν είχατε ενδεικτικά κάποια υλικά, έτσι. Δεν ξέρω, θα γέμιζα μουσείο. Κύριε Μπίζα, θέλω, παρακαλώ θερμά, εάν και εσείς επιθυμείτε, κάποια στιγμή από αυτά τα ταξίδια, ακόμη και από τη Ρωσία, έστω μέσα από το κινητό, να κάναμε μία πάλι σύνδεση, έτσι, να μας μεταφέρετε λίγο το. Να κάνουμε με το Skype. Με το Skype. Ναι, ακριβώς. Εδώ, σήμερα τελικά από ό,τι αποδεικνύεται δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκεσαι, αρκεί να έχει καλή σύνδεση, τουλάχιστον όσο επικρατεί η πανδημία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε καλή σύνδεση, θα να σας πω, σε πολλά σημεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία πονεμένη. Κύριε Μπίζα, πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Μας ταξιδέψατε, έστω και αν είμαστε εμείς εδώ σταθεροί. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα να αποφορτιστούμε από αυτή την ενέργεια, την πολύ μεγάλη που μας μετέδωσε ο κύριος Μπίζας, και σε λίγο επιστρέφουμε για το φινάλε.